Σας καλωσορίζουμε στην 5η Φιλική Συνάντηση της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών. Κύριε Πρόεδρε του Εθνικού Τμήματος, είναι μεγάλη τιμή για την τοπική μας διοίκηση που εσείς και το Διοικητικό σας Συμβούλιο αποφασίσατε να φιλοξενήσει η ιστορική πόλη της Σπάρτης στην εκδήλωση αυτή. Θέλω ευθύς εξ αρχής να σας συγχαρώ, να συγχαρώ την Ένωση, γιατί μέσα από τους αγώνες σας, μέσα από τις διεκδικήσεις σας, έχετε αναδείξει το ρόλο της ελληνικής αστυνομίας αλλά και του Έλληνα αστυνομικού, που πολλές φορές μάχεται κάτω από αντίξωες συνθήκες και με πολλές φορές νοοτροπίες ξεπερασμένες για να αποδείξει τα αυτονόητα. Εκπροσωπώντας το Δήμαρχο Σπαρτιατών, τον Σαράντο τον Αντωνάκο, σας καλωσορίζουμε στην πόλη μας. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μας που είστε σήμερα ανάμεσά μας. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στην τοπική ένωση, διότι δεν ξεχνά και δεν ξεχνά τους ανθρώπους δικούς της, όπως είναι ο Χρήστος ο Κοντάκος, για τη μεγάλη τους προσφορά στη Διεθνή Ένωση Αστυνομικών. Παρακαλεί το εκπρόσωπο του Αστυνομικού Διευθυντή Λακωνίας, αστυνομικός υποδιευθυντής κ. Μαρουδάς Γεώργιος, να απευθύνει χαιρετισμό. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι και λοιποί παρευρισκόμενοι, σας καλημερίζω και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο συνέδριό σας. Εκπροσωπώντας τον αστυνομικό διευθυντή, ο οποίος βρίσκεται λόγω αναλυμένων υποχρεώσεων σε σύσκεψη στην Τρίπολη μαζί με τον αναπληρωτή του, σας μεταφέρω τη χαρά και την τιμή και την ευχαριστία του και εκ μέρους του σας διαβεβαιώ ότι θα ήταν εδώ αν δεν ήταν ανηλυμένη αυτή η υποχρέωση. Επιτρέψτε μου να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στην τοπική διοίκηση Λακωνίας για την άψογη μέχρι στιγμής οργάνωση αυτής της συνάντησης εδώ. Το ξενοδοχείο είναι φανταστικό, το γεύμα χθες ήταν υπέροχο, το σέρβις των ανθρώπων δεν συζητιέται και προφανώς οι δικές σας προσπάθειες είναι πίσω από όλα αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Θέλω να πω δύο κουβέντες σχετικά με τη Διεθνή Ένωση Αστυνομικών. Η Διεθνή Ένωση Αστυνομικών είναι μια παγκόσμια οργάνωση με 61 κράτη-μέλη σε όλο τον κόσμο και με περισσότερους από 390.000 αστυνομικούς. Είναι μια σημαντική οργάνωση γιατί κινείται σε επίπεδα που ο συνδικαλισμός που τόσο μεγάλη ανάγκη έχει σήμερα η αστυνομία δεν αγγίζει. Και θέλω να πω ότι η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών κινείται σε επίπεδα πολιτιστικά και κοινωνικά. Πλησιάζουμε τον αστυνομικό και την οικογένειά του. Έχουμε ανταλλαγές αστυνομικών τόσο για λόγους διασκέδασης κάνοντας ταξίδια στο εξωτερικό όσο και επαγγελματικές ανταλλαγές αστυνομικών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ φίλε Γιώργο, θέλω να σε ευχαριστήσω για λογαριασμό όλων των συναδέλφων της Λακωνίας, τόσο εσένα όσο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Τμήματος, για την απόφαση ανάθεση στην τοπική μας διοίκηση της διοργάνωσης της 5ης Φιλικής Συνάντησης των Τοπικών Διοικήσεων του Εθνικού Τμήματος. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα δικαιώσει εσάς για την επιλογή σας. Δεν θα πω περισσότερα, με κάλυψε ο κύριος Πρόεδρος. Θα επανέλθουμε σε λίγο με άλλα θέματα. Θα έχουμε και μια τιμητική διάκριση. Εύχομαι καλή συνέχεια και καλή διαμονή στη Σπάρτη. Σε αυτό το χώρο θα μιλήσω σήμερα για ένα αντικείμενο, αυτό της διαφθοράς, το οποίο κάνει το ακριβώς αντίθετο πράγμα από αυτό που κάνει η φιλία που ενώνει όλους όσοι βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα. Διαλύει το συνεκτικό ιστό της κοινωνίας. Πριν πω αυτά που έχω να σας πω σήμερα, να εξηγήσω λίγο το ρόλο μου γενικότερα και γιατί τυχαίνει να ασχολούμαι εδώ και 10 χρόνια περίπου με αυτό το αντικείμενο. Ως δικαστής ξεκίνησα την καριέρα μου στο Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο, στο Ελεκτικό Συνέδριο, όπου, όπως ξέρετε, ένα από τα πολλά αντικείμενα που ενδεχομένως είναι γνωστά ότι έχουμε, είναι η διαφύλαξη της μη διασπάθησης του δημοσίου χρήματος. Η πορεία, οι δικαστές της διοικητικής δικαιοσύνης γενικά μετέχουν εκτός από τα δικαστικά τους αμυγός καθήκοντα, μετέχουν και σε διάφορες επιτροπές, επιστημονικές και άλλου τύπου. Και υπό αυτή την ιδιότητα κλήθηκα
την βρέθηκα στην πολύ δυσάρεστη θέση να υπερασπίσω τη χώρα μας στο Παρίσι μια δεκαετία πριν, όταν αντί να κάθομαι στην έδρα του δικαστή, κάθισα στην έδρα του κατηγορουμένου ως Έλληνας, γιατί για πολλωστή φορά βρεθήκαμε κατηγορούμενοι για διαφθορά. Έτσι ξεκίνησα να ασχολούμαι επιστημονικά με το αντικείμενο αυτό, το οποίο έχει τεράστιες διαστάσεις, σαφώς και δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, διαφθορά υπάρχει σε ολόκληρο τον πλανήτη, σαφώς και δεν αφορά μόνο μια κατηγορία ανθρώπων, αφορά τους πάντες, και η παρουσία της διαφθοράς στην καθημερινή ζωή είναι κάτι που όλοι αντιλαμβανόμαστε, γιατί επηρεάζει τους πάντες στην καθημερινή δραστηριότητα. Σε εκείνη την περίοδο, σε εκείνη τη φάση ζωής, τελικά τα καταφέραμε. Η Ελλάδα βγήκε αλόβητη. Καταφέραμε να απαλλαχτούμε από την βαριά κατηγορία. Αυτό όμως φαίνεται ότι δεν έχει ωφελήσει πάρα πολύ, γιατί στα χρόνια που ήρθαν, η κατάταξή μας σε ζητήματα αντιδιαφθοράς ευρωπαϊκά αλλά και παγκόσμια δεν είναι καλύτερη. Φαντάζομαι ότι όλοι γνωρίζουμε ποια είναι η θέση της χώρας μας το 2009 στον διεθνή πίνακα κατάταξης των χωρών που θεωρούνται διεφθαρμένες. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα, αποφεύγοντας εντελώς το να μπω σε νομικές έννοιες και να εξετάσω νομικές παραμέτρους, θα σας δώσω μια εικόνα για το τι είναι διαφθορά, πώς την αντιμετωπίζει η διεθνή βιβλιογραφία και ποιες είναι οι προτινόμενες λύσεις. Επίσης, θα σας πω τι κάνει ο Έλληνας νομοθέτης και τι δεν κάνει και τι μπορούμε να κάνουμε όλοι εμείς, ενδεχομένως, για να αντιμετωπίσουμε το αύριο, όχι για μας, για τα παιδιά μας, με ένα πιο έτσι αισιόδοξο βλέμμα. Επίσης, θα παρακαλούσα τον πρόεδρο του Εθνικού Τμήματος, τον κύριο Κατσαρόπουλο, να έρθει να παραλάβει την τιμητική του πλακέτα, την οποία θα του επιδώσει ο αστυνομικός υποδιευθύντης, ο κύριος Μαρουδάς Γεώργιος. Πριν κλείσουμε το πρώτο μέρος των εκδηλώσεων της συνάντησής μας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά για την προσφορά τους την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας, την εταιρεία Αλέα Αβεγέτ, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Επεξεργασίας Εσπεριδοειδών Σπάρτης Λακωνία, το Δήμο Σπάρτης, τους ιδιοκτήτες και το προσωπικό του ξενοδοχείου Μενελάιον, όπου πραγματοποιείται η εκδήλωσή μας. Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του νομού μας και ιδιαίτερα το κανάλι Ελλάδα TV, για την ευγενή κάλυψη της εκδήλωσης.